Τώρα, ο Δήμος Χανίων και η ΔΕΔΙΣΑ εκεί στα Χανιά ενώνουν δυνάμεις με φόντο την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Απορριμμάτων. Οπότε εκπρόσωποι τους τι έκαναν, επισκέφθηκαν το πρώτο και το τέταρτο οικολογικό νηπιαγωγείο Χανίων και μοίρασαν επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια σε μαθητές, σε μικρά παιδιά, σε μαθητές νηπιαγωγείου. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Πατεράκη, είναι Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ, να τον καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια πολύ όμορφη κίνηση στο πλαίσιο πρωτοβουλειών και δράσεων που έχετε αναλάβει με το Δήμο Χανίων. Τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν είναι ηχηρά, είναι δυνατά, με αποδέκτες και με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά, μικρές ηλικίες. Ναι, γιατί εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε είναι να αναπτύξουμε προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης στα σχολεία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με στόχο τα μικρά παιδιά οι οποίοι είναι και φορείς έτσι τις γνώσεις και τις φιλτράνουν πάρα πολύ εύκολα τα μηνύματα που λαμβάνουν και μπορούν να τα μεταφέρουν και στο σπίτι, όπου θα μπορούσαν να παρακινήσουν τους γονείς να κάνουν περισσότερα πράγματα για τη διαχείριση των στερεών. Είναι οι ιδανικές, κύριε Πατεράκη, ιδανικές ηλικίες. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Δημάρχου Χανίων με τους μικρούς μαθητές. Είναι ιδανική ηλικία. Εκεί παιδάκια 4, 5, 6 ετών, πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Τους δίνεις μία ιδέα, τους βάζεις στο κλίμα, συμμετέχουν σε δράσεις και τις μεταφέρουν για όλη τους τη ζωή. Αυτά τα μηνύματα τα μεταφέρουν για πάντα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και βασικός στόχος η προσέγγιση σε αυτές τις ηλικίες. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε εδώ ότι και το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ενσωματώσει την περιβαλλοντική αγωγή στα βασικά έτσι μαθήματα και να μην γίνεται αποσπασματικά όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα και να επαφείται στη βούληση των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναπτύξουν τέτοια θέματα. Μάλιστα, αυτά τα παγουράκια μπορούν οι μικροί μαθητές να τα χρησιμοποιήσουν ξανά και ξανά, σωστά, είναι μεταλλικά. Βέβαια. Ο στόχος είναι να περιορίσουμε τη χρήση πλαστικών φιαλών. Γι' αυτό διανύμαμε αυτά τα παγούρια στους μαθητές. Συνεχίζουν τη δράση και την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Είναι στο σύνολο 7. Αναπτύξαμε κάποιες δράσεις που αφορούν το περισσευόμενο φαγητό, όπου εκεί σε συνεργασία με εστιατόρια τα φέραμε σε επαφή με συσίτια της πόλης των Χανίων, όπου περισσευόμενο φαγητό διανύμεται δωρεάν στα συσίτια και ο στόχος είναι αυτό να έχει διάρκεια όλο το χρόνο. Και η δεύτερη δράση που αφορά έτσι, το περισσευόμενο φαγητό σχετίζεται με την παραγωγή συνταγών από περισσευόμενο φαγητό προκειμένου αυτό να μην καταστεί απόβλητο. Η αντίδραση των παιδιών σε αυτή την πρωτοβουλία και σε αυτό το δώρο που έλαβαν από εσάς ποια ήταν? Υπήρξαν ερωτήματα? Υπήρχαν ερωτήματα. Έγινε και μια ειδική παρουσίαση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με πάρα πολλά ερωτήματα και την επόμενη εβδομάδα σχεδιάζουμε να πάμε σε 3 σχολεία και σε άλλους δήμους εκτός από το Δήμο Χανίων προκειμένου να αναπτύξουμε και εκεί τη δραστηριότητα αυτή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Πατεράκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.